Γεια σε όλους! Είμαστε εδώ, στα εργαστήρια Robotics Lab, μαζί με το Theta Robot. Σήμερα, σε ένα σύντομο βίντεο, θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα απλό πρόγραμμα για το ρομπότ και πώς το κατεβάζουμε από τον υπολογιστή στη μνήμη του. Ξεκινάμε μπαίνοντας στο περιβάλλον προγραμματισμού του MicroBit, το εγκεφάλι του ρομπότ, makecode.microbit.org. Και δημιουργούμε ένα καινούριο project. Ας το ονομάσουμε Theta RGB LEDs και ναι, σωστά καταλάβατε, θα ασχοληθούμε με τα 14 RGB LEDάκια που έχει πάνω το Theta. Το περιβάλλον προγραμματισμού, τέρμα αριστερά, μας δείχνει ένα εικονικό MicroBit, το οποίο είναι συμβατό και μπορούμε να το δουλέψουμε με τις απλές λειτουργίες του MicroBit. Το Theta σαν ρομπότ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο επεκτείνει τις δυνατότητες του MicroBit, του δίνει κίνηση, του δίνει φως, του δίνει παραπάνω αισθητήρες για πιο έξυπνες λειτουργίες και δεν υποστηρίζεται σε επίπεδο simulation στο περιβάλλον προγραμματισμού. Εδώ στο κέντρο έχουμε την παλέτα των εντολών, τις βασικές μας εντολές και τις advanced, τις πιο προχωρημένες. Οι εντολές χρωματικά συσχετίζονται με την παλέτα των εντολών. Άρα, τις μπλε εντολές θα τις ψάξουμε στη βιβλιοθήκη με το χρώμα μπλε. Αντίστοιχα, αν είχαμε εδώ πέρα μία πορτοκαλί εντολή για να παίξει μουσική το θήτα, θα τις ψάχναμε στις πορτοκαλί εντολές music. Το θήτα, όπως σας είπα, είναι μια επέκταση του MicroBit. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φορτώσουμε στο περιβάλλον προγραμματισμού μία σειρά εντολών, ένα extension pack όπως λέμε, ειδικά φτιαγμένο για το θήτα. Πηγαίνουμε λοιπόν στο γρανάζι, επιλέγουμε extensions και εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε μια διεύθυνση στην ουσία. Παίρνουμε λοιπόν τη διεύθυνση github.com/fortronics/θήτα και τη βάζουμε εδώ πέρα πατώντας το Enter. Μας εμφανίζει το θήτα και το επιλέγουμε. Η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή. Μόλις εγκριθεί το extension pack από τη Microsoft, θα μπορούμε απλά να βάζουμε θήτα στο search και να μας το βγάζει και με μια ωραία φωτογραφία του ρομπότ. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι εμφανίστηκε μια καινούργια σειρά εντολών, ειδικά σχεδιασμένη για το θήτα, για τα μοντέρ του θήτα, για τα RGB LEDάκια του, για τους αισθητήρες, για τα inputs και τα outputs και το καθεξής. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε διώχνοντας το Start και το Forever και παίρνοντας από τις εντολές input την εντολή On Button A Pressed. Όταν λοιπόν πατηθεί το κουμπί A, θέλουμε το ρομπότ μας να γράφει το γράμμα A. Και αντίστοιχα, όταν πατηθεί το κουμπί B, θέλουμε να γράφει το γράμμα B. Όπου βλέπουμε βελάκι προς τα κάτω, είναι ένα drop-down menu, μας δίνει περισσότερες επιλογές, οπότε ψαχνόμαστε λίγο και ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα. Είπαμε B. Τέλος, όταν πατηθεί το A και το B ταυτόχρονα, θέλουμε να καθαρίζει την οθόνη. Clear screen. Πάμε να δούμε τι κάναμε μέχρι στιγμής. Στο simulation, πατάω A, μου εμφανίζει το A, πατάω B, μου εμφανίζει το B, A και B ταυτόχρονα μου καθαρίζει την οθόνη, όσο εδώ πάμε καλά, δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Πάμε να προσθέσουμε και τα RGB LED του θήτα. Πάμε στα Fire LEDs, τις εντολές του θήτα, και διαλέγω την εντολή Set All LEDs To. Τη βάζω κάτω από το Show String A, μου δείχνει δηλαδή σαν κείμενο το γράμμα A, και από εδώ μπορώ να διαλέξω τι χρώμα θέλω να ανάψουν και τα 14 LED του θήτα ταυτόχρονα. Θα διαλέξω λοιπόν αυτό το σκούρο mauve. Όταν πατηθεί το B, θέλω να αλλάξει χρώμα, να γίνει κόκκινο, και όταν πατηθεί το Α και το Β ταυτόχρονα, θέλω τα LED μου να σβήσουν όπως θα καθαρίσει και η οθόνη.
Άρα, με τα κουμπιά A και B, εναλλάσσω τα χρώματα στα RGB LED του θήτα, με το A και το B ταυτόχρονα καθαρίζω τα LED, όπως καθαρίζω και την οθόνη που μας δείχνει ποιο κουμπί πάτησα. Το επόμενο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε το πρόγραμμά μας από το online περιβάλλον στα στοιχεία λήψη του υπολογιστή μας, πατάμε τη δισκετούλα και το πρόγραμμα κατεβαίνει, αγνοούμε το παράθυρο αυτό. Το πρόγραμμά μας πλέον είναι στα downloads, στα στοιχεία λήψης. Παίρνουμε το USB καλώδιο, συνδέουμε προσεκτικά πρώτα από την πλευρά του MicroBit, αντίστοιχα και από την πλευρά του υπολογιστή σε μια USB θύρα και θα δείτε ότι αυτομάτως εμφανίζεται το MicroBit στον υπολογιστή μας σαν ένα USB stickάκι, σαν ένα USB drive. Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το πρόγραμμα που φτιάξαμε, το microbit.thetaRGBLED.hex, όπως κατέβηκε στα στοιχεία λήψης, να το σύρουμε και να το αφήσουμε στη μνήμη του MicroBit στην ουσία. Βλέπουμε ότι το λεντάκι αυτό δίπλα στο USB θύρα του MicroBit αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι κατεβαίνει το πρόγραμμά μας και μόλις συμπληρωθεί 100% είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε. Βγάζουμε τη USB θύρα, το πρόγραμμα είναι πλέον στη μνήμη του θήτα, άρα είναι αυτόνομο. Όταν ανοίγουμε το ρομπότ και παίρνει παροχή από τις μπαταρίες, κάνει ένα sequence που ανάβει τα RGB LED κόκκινο, πράσινο, μπλε μία φορά αρχικά και μετά περιμένει να τρέξουμε το πρόγραμμα. Πατώντας λοιπόν το A, μου γράφει το γράμμα A και ανάβουν τα LED στο mauve χρώμα. Πατώντας το B, μου γράφει το γράμμα B, τα LED ανάβουν στο κόκκινο χρώμα και πατώντας και τα δύο ταυτόχρονα, μου σβήνει η οθόνη, σβήνουν και τα LED. Το πρόγραμμα δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Αυτά από μένα. Γεια σας!